Σας. Την παλικαριά σας την είδε ο ελληνικός λαός όταν αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να αποδώσει μέρος από την υπερκάλυψη του πλεονάσματος για 620 εκατομμύρια ευρώ στους συνταξιούχους, 617 εκατομμύρια ευρώ και τη 13η σύνταξη. Είδαμε την παλικαριά σας όταν φτερνίστηκαν στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών και κρυολογήσατε εσείς στην Αθήνα. Και όχι μόνο δεν ψηφίσατε, αλλά πανηγυρίσατε με χερεκακία όταν προσωρινά ο ESM πάγωσε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Αλλά η χερεκακία σας δεν ήταν απέναντι στην κυβέρνηση. Η χερεκακία σας ήταν απέναντι στους χαμηλούς συνταξιούχους. Αλλά ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Και αυτοί που γέλασαν καλύτερα ήταν αυτοί που είχαν τη δυνατότητα φέτος τα Χριστούγεννα να κάνουν Χριστούγεννα με αξιοπρέπεια. Και κυρίως αναφέρομαι στους συνταξιούχους του αγροτικού κόσμου που παίρνουν συντάξεις των 200 και 300 ευρώ και είδαν στους λογαριασμούς τους 750. Καμία μονομερή ενέργεια δεν έχετε σχέδιο να κάνετε, κύριε Μητσοτάκη. Η μείωση της φορολογίας, άλλωστε, την οποία ευαγγελίζεστε, στην πραγματικότητα δεν αφορά τον κόσμο που υποφέρει. Τον κόσμο του μόχθου, αυτούς που πράγματι τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Αφορά μόνο τα μεγάλα εισοδήματα, τα μεγάλα κέρδη και τις μεγάλες περιουσίες. Γιατί αυτά τα συμφέροντα εκπροσωπείται. Αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του, όταν βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης, από κανέναν δεν ερωτούνται σε ποιο δημοσιονομικό πλαίσιο θα υλοποιήσουν αυτές τις υποσχέσεις. Από πού θα συμπληρώσουν τα μειωμένα φορολογικά έσοδα υλοποιώντας τέτοιου είδους εξαγγελίες. Ποιες δαπάνες σχεδιάζουν να περικόψουν και ποιους τομείς του κοινωνικού κράτους σκοπεύουν να κατεδαφίσουν ώστε να έρθει μετά ο ιδιωτικός τομέας να καλύψει το κενό για αυτούς που μπορούν να πληρώσουν. Κανείς δεν σας ρωτάει αυτό το οποίο είχε γίνει καραμέλα όταν ήμασταν εμείς στα έδρανα της αντιπολίτευσης και από το πρωί, μεσημέρι, βράδυ όλοι μας ρωτάγανε ένα πράγμα. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Εσείς δεν ερωτάστε για το προφανές. Και ποιο είναι το προφανές? Ότι στείνετε ήδη το πολιτικό σας αφήγημα για να προχωρήσετε σε αυτό που θέλετε να υλοποιήσετε, δηλαδή σε απολύσεις στο δημόσιο τομέα και βεβαίως σε μια πρωτοφανή επίθεση στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Μας λέτε ότι για τα δεινά αυτής της κοινωνίας δεν ευθύνεται η φοροδιαφυγή, δεν ευθύνεται η μαύρη εργασία, δεν ευθύνεται προς Θεού η διαφθορά που εκθρέψατε επί 40 χρόνια, η διαπλοκή, οι μίζες, το κομματικό κράτος, αλλά φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι, τους οποίους θέλετε να φέρετε διαρκώς σε αντιπαράθεση με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και με τους άνεργους. Όμως η πραγματική αντιπαράθεση δεν είναι αυτή. Η πραγματική αντιπαράθεση είναι άλλη. Είναι η αντιπαράθεση μεταξύ των παραγωγικών δυνάμεων αυτής της χώρας και του παρασιτικού πολιτικού συστήματος που έστησε τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες. Είναι η αντιπαράθεση ανάμεσα στους ανθρώπους του μόχθου και της δουλειάς από τη μια και της αντιαισθητικής και αλαζονικής ελίτ που εσείς εκπροσωπείτε και που δεν βλέπετε την ώρα να έρθετε στην εξουσία για να ευνοηθεί ξανά. Ακούστε λοιπόν μια και καλή. Αυτή η κυβέρνηση, ακόμα και στις χειρότερες δυνατές συνθήκες, προσπαθεί πάντα να διασφαλίσει τους πιο αδύναμους. Κάτι που οι δικές σας κυβερνήσεις ποτέ δεν σκέφτηκαν καν να κάνουν. Μιλήσαμε για παράλληλο πρόγραμμα 1,5 χρόνο πριν, μετά την επανεκλογή μας στο Σεπτέμβριο του 2015. Και αυτό το παράλληλο πρόγραμμα βήμα το βήμα υλοποιείται. 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι σήμερα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντιμετωπίζουμε τα κενά στην υγεία με χιλιάδες προσλήψεις που για πρώτη φορά γίνονται στα χρόνια της κρίσης. Ανοίξαμε τα σχολιά μας φέτος
με καθηγητές και με βιβλία για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης. Καθιερώσαμε και διευρύναμε τα σχολικά γεύματα σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν τεράστια πρόβλημα ανεργίας. Προωθούμε συνεκτική πολιτική για την ανθρωπιστική κρίση, διευρύνοντας διαρκώς το πρόγραμμα το οποίο ξεκινήσαμε με την ανάληψη των καθηκόντων μας το 2015. Προστατεύουμε αποτελεσματικά την πρώτη κατοικία των φτωχών. Ανασυγκροτούμε τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας για να εξυπηρετούν τους άνεργους και όχι τους επιχειρηματίες της κατάρτισης. Φέραμε ένα νόμο επίσης, τον οποίο λιδωρήσατε, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να μπει τάξη. Δυστυχώς για σας και παρά τους παναγυρισμούς σας και παρά την απόφαση του ΣΤΕ, η ίδια η απόφαση του ΣΤΕ λέει ότι αυτός ο νόμος ισχύει και πρέπει να εφαρμοστεί και θα προχωρήσει η αδειοδότηση. Πείτε μας λοιπόν, θα είστε και για δεύτερη φορά απέναντι στην προσπάθεια να μπει μια τάξη σε αυτόν τον τόπο? Αλλά και στον τομέα της οικονομίας. Στον τομέα της οικονομίας. Η χώρα επιστρέφει στην ανάπτυξη. Η οικονομία γυρίζει σελίδα. Τα έσοδα υπεραποδίδουν. Η ανεργία σταθερά αποκλιμακώνεται. 4 μονάδες έχει αποκλιμακωθεί από την ημέρα που αναλάβαμε χρέη κυβέρνησης. Αν αυτά τα μεγέθη τα είχατε εσείς, θα είχατε στήσει όχι success story, αλλά με τα μέσα ενημέρωσης που σας στηρίζανε, θα είχατε δημιουργήσει την αίσθηση ότι ο ελληνικός λαός ζει σε ένα παράδεισο. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Αλλά έχουμε στοιχεία απτά, συγκεκριμένα, ένα προς ένα. Η ελληνική οικονομία σημείωσε θετικούς ρυθμούς για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο και θα κλείσει θετικά. Οι στόχοι του προγράμματος υπερκαλύφθηκαν. Είμαστε εντός προγράμματος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά από την καταστροφική πενταετία 2010-2014. Χθες μόλις ανακοινώθηκαν τα στοιχεία των εσόδων. Σε τροποποιημένη ταμιακή βάση, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού είναι 4.390.000.000 με στόχο το 1,98 δις. 2,4 δις πάνω από τον στόχο. Ενώ εσείς μια φορά έστω για δείγμα δεν καταφέρατε να πιάσετε τους στόχους, παρόλο που μας είχατε ζαλίσει για το success story του κυρίου Σαμαρά. Γιατί όμως δεν καταφέρατε να πιάσετε τους στόχους, ξέρετε γιατί? Γιατί είχατε συμφωνήσει σε ένα αδύνατο και καταστροφικό πρόγραμμα. Αδύνατο να υλοποιηθεί. Αλλά εμείς δεν θα μιλήσουμε για success story. Γιατί ζούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία. Και γνωρίζουμε ότι χρειάζεται δουλειά, κόπος, χρόνος, ώστε οι δείκτες οι οικονομικοί να έρθουν και να αντικατοπτρίζουν και την πραγματική ευημερία, την πραγματικότητα των πολιτών. Και ξέρουμε καθημερινά τον αγώνα που δίνουν οι μεροκαματιάριδες, οι άνθρωποι του μόχθου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, μιας και μιλάμε σήμερα για αυτούς, τον αγώνα που δίνουν με αξιοπρέπεια για την επιβίωση και θέλουν να προσδοκούν ένα καλύτερο μέλλον, όχι να ζουν με τις φαντασιώσεις περί success story. Είμαστε λοιπόν εντός προγράμματος, με συνείδηση των δυσκολιών. Αλλά πετυχαίνουμε τους στόχους και ξέρετε γιατί? Διότι αντιμετωπίσαμε τη φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα των αντώτερων στρωμάτων, καταπολεμήσαμε τη διαφθορά, μειώσαμε τη σπατάλη, βάλαμε επιτέλους τον κρατικό μηχανισμό να δουλεύει για το δημόσιο συμφέρον και όχι για να εξυπηρετεί τους φίλους μας. Και αυτός είναι ο δρόμος που θα μας επιτρέψει προοπτικά και τη δυνατότητα μιας μεγαλύτερης φορολογικής ελάφρυνσης στους πιο αδύναμους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, καταφέραμε να νοικοκυρέψουμε και να επιτύχουμε ρεκόρ στην απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ, 98%, πρώτη στην Ευρώπη, είμαστε για δεύτερη χρονιά, επειδή κόψαμε τις εξυπηρετήσεις που κάνατε εσείς. Ολοκληρώνουμε τα μεγάλα έργα που είχαν κολλήσει επί τριετία. Και ξέρετε γιατί είχαν κολλήσει τα μεγάλα έργα? Επειδή δεν τα βρίσκατε στη μοιρασιά, γι' αυτό είχαν κολλήσει. Ευθέως, να τα πούμε όλα σήμερα. Διαμορφώνεται λοιπόν κλίμα ανάκαμψης. Διαμορφώνεται κλίμα εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία. Και η έξοδος από το πρόγραμμα, με βάση τα οικονομικά μεγέθη, είναι για πρώτη φορά ρεαλιστική και ορατή στην ώρα της, στα μέσα του 18. Ενδύνουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας και την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, έτσι ώστε μετά και την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης να είναι δυνατή
η πρόσβαση της χώρας στις αγορές χρήματος. Αν λοιπόν, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, το σχέδιό σας βασίζεται στην αποτυχία της διαπραγμάτευσης και στην υποκίνηση της κοινωνικής δυσαρέσκειας, καλό θα ήταν να το εγκαταλείψετε αυτό το σχέδιο και να μας πείτε ευθέως, κύριε Μητσοτάκη, εσείς που μας καλείτε να κλείσουμε άρον-άρον την αξιολόγηση. Τι ακριβώς θέλετε? Να υπογράψουν ό,τι μας δώσουν? Μιλήστε επιτέλους ευθέως και απαντήστε. Συμφωνείτε με τις παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ναι ή όχι? Θέλετε τα μέτρα των 4,5 δις που προτείνει το Ταμείο για το 19 να τα εφαρμόσουμε, ναι ή όχι? Θέλετε να συνεχιστεί στην χώρα το καθεστώς εξαίρεσης στην ελληνική αγορά εργασίας από τους νόμους που ισχύουν, τους εργασιακούς στην Ευρώπη που εσείς επιβάλλατε? Θέλετε να συνεχιστεί, ναι ή όχι? Αλλά τα ερωτήματα, ξέρετε, είναι ρητορικά. Αυτό που θέλετε και το γνωρίζουν όλοι είναι να αποτύχει η χώρα και την αποτυχία να την καρποθείτε πολιτικά εσείς. Για να έρθετε μετά ως λευκός υπότης και σωτήρας, αλλά να κάνετε τι? Να κάνετε τι σε μια κατεστραμμένη χώρα? Να υλοποιήσετε το πιο σκληρό πρόγραμμα λιτότητας που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα. Διάλυση κοινωνικού κράτους, απολύσεις, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και μειώσεις μισθών και συντάξεων. Αυτό είναι το σχέδιό σας, κύριε Μητσοτάκη. Να κάνετε την Ελλάδα ειδική οικονομική ζώνη. Να αποτύχει η δεύτερη αξιολόγηση, να επιβάλλουν τις επιδιώξεις τους οι πιστωτές, να επιβάλλουν επιπλέον μέτρα που δεν έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, για να έρθετε εσείς ως σωτήρας να κάνετε τι? Να ολοκληρώσετε την καταστροφή, το σοκ και το δέος που άφησαν στη μέση το 2015 ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Δεν θα σας το επιτρέψουμε λοιπόν αυτό, κύριε Μητσοτάκη.